Ωραία. Ο κύριος Κοσκολέτος. Παρόν. Κύριος Κουτσάκης. Παρόν. Κύριος Τάφας. Παρόν. Κύριος Μπερδέσης. Παρόν. Κύριος Ανεμογιάννης. Παρόν. Κύριος Γρετζελιάς. Παρόν. Κύριος Τομπούλογλου. Παρόν. Κύριος Σταμπασίδης, δικαιολογημένα είναι απόν. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό το πρώτο, μια και μας είπαν ότι έρχεται η κυρία Σγουράκη, αλλά δεν το είναι. Να περάσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, επανεισάγεται το θέμα της έγκρισης παράτασης χρόνου περίοδου του έργου αναβάθμισης κλειστού γυμναστηρίου Νέας Φραγίδας για τον Ιωνικό με αριθμό μελέτης 90 του 2022. Είχε κρατηθεί το θέμα αυτό στην προηγούμενη οικονομική, γιατί θέλαμε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με μια διευκρίνηση που απαιτούσε εδώ το Σώμα, σχετικά με μια μελέτη που αφορούσε την αντισεισμική παράκηση του Ιωνικού. Θεωρήσαμε καλό να έρθει εδώ η κυρία Σγουράκη, η κυρία Κολογού, να μας διευκρινίσει καταρχάς γιατί αυτό δεν είχε προκύψει από την πρώτη. Δεν είχε προκύψει μέσα στην προκήρυξη και επομένως δεν υπήρχε στην αναδοχή, δεν υπήρχε ένα τέτοιο θέμα. Προφορικά και συζητώντας με τις τεχνικές υπηρεσίες μου είπαν ότι δεν απαιτείται η μελέτη προς το παρόν. Προϊόντος του χρόνου και των εργασιών μπορούν να ξεκινήσουν. Νομίζω ότι μπορούμε να παράλληλα να προχωρήσουμε και το θέμα της μελέτης της αντισεισμικής. Είναι εδώ η κυρία Σγουράκη, είναι εδώ και η κυρία Κολογού για περαιτέρω διευκρίνηση. Κυρία Σγουράκη, κυρία Κολογού, τι θα πει. Ωραία. Κυρία Κολογού, έχει το λόγο. Κατά πρώτον, θα ήθελα να θυμίσω ότι όσον αφορά τη μελέτη του Ιωνικού, το 80% των εργασιών οι οποίες περιλαμβάνονται στη μελέτη αφορούν τα ηλεκτρομηχανολογικά, τα ΙΤΑΜΗ. Δηλαδή, αλλαγή φωτιστικών σωμάτων, προβολέων, καυστήρων και ό,τι άλλο υπάρχει. Οι άλλες εργασίες οι οποίες αφορούν στην θερμοϊγρομόνωση της οροφής και του δρόματος και αλλαγή των κομμάτων από τα οικοδομικές εργασίες. Όσο αφορά λοιπόν τα ΙΤΑΜΗ, ήδη έχουμε ξεκινήσει, έχει γίνει εντολή από την υπηρεσία, γιατί ο ανάδοχος μας έστειλε τις προδιαγραφές για τα σώματα, για τα σώματα και έχει γίνει εντολή από την υπηρεσία. Προκειμένου να προβεί άμεσα στην προμήθεια αυτό. Πρέπει νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ζούμε σε λίγο περίεργες συνθήκες. Όταν έχουν περίεργες συνθήκες, αφορούν κατά πρώτον πολύ μεγάλη αύξηση όσον αφορά την τιμή των υλικών. Και το δεύτερο βασικότερο είναι ότι στην αγορά η έλλειψη είναι τόσο μεγάλη και δεν αναπληρώνονται δηλαδή τα υλικά τα οποία φεύγουν, που πρέπει λίγο να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι χρόνοι όσον αφορά τους χρόνους, ας πούμε, της προμήθειας και της εγκατάστασης, πρέπει να λίγο
να διευρύνονται, δηλαδή να γίνουν μεγαλύτεροι για αυτόν τους λόγους και να νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε. Η υπηρεσία μας λοιπόν στην συγκεκριμένη εισήγηση που ζητάμε την παράταση, ήθελα να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι το έργο του Γενικού, αυτό, κατά αυτό που έχουμε κάνει τη μελέτη, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, επειδή μιλάμε για ένα κτίριο στο οποίο κατά τη μεγαλύτερη διάθεση του χρόνου γίνονται αγώνες, χρησιμοποιείται το γήπεδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε, δηλαδή όσο αφορά τον χρόνο εκτέλεση που έχουμε για τόσες μέρες, αν πούμε περίπου χρόνο εκτέλεσης, να κλείναμε το Ιωνικό για αυτές τις μέρες, να έμπαινε ο εργολάβος εκεί, να παίρνουν όλες τις εργασίες. Αυτό όμως στην πράξη δεν γίνεται. Δηλαδή, από το Ιωνικό έχουμε το έγγραφο το οποίο μας δίνει το ότι έτσι ώστε να εκτελούνται εργασίες μόνο τους μήνες τώρα από τον Μάιο, από τον 20 Μαΐου μέχρι τον Αύγουστο, είναι πολύ λίγος ο χρόνος τα Ιωνικό εργασίες. Και βλέπουμε και προχωρούντας, ας πούμε, θα δούμε προς το κοινόπωρο, ίσως λίγο προς τα Χριστούγεννα, πώς θα μπορέσουν να εκτελεστούν οι υπόλοιπες εργασίες. Αυτό έτσι εννοείται όσον αφορά το ιστορικό και τις μελέτες κτλ. Τώρα, όσον αφορά την στατική μελέτη, θα ήθελα να πω ότι τόσο η μελέτη του Ιωνικού και η χρηματοδότηση του έργου αυτού, όσο που χρηματοδοτείται από το πυρόδημο, όσο και η μελέτη στατικής επάρκειας διάφορων κτιρίων του Δήμου, κατά κύριο λόγο, ας πούμε, των σχολείων και του Ιωνικού, ο οποίος μετά το τελευταίο σεισμό είχε υποστεί κάποιες ζημίες, καλό θα ήταν επειδή λόγω παλαιότητας να εξεταστεί αυτό σε βάθος, ας πούμε, και υπάσχεται, ας πούμε, κάποιες ενισχύσεις. Αυτό σίγουρα θα συμβάλλει, δηλαδή το ένα παρασύρει το άλλο. Δηλαδή, αν κάνουμε στατική μελέτη στατικής επάρκειας και μας κάνει ενισχύσεις στις κολόνες της Βουλγάρια, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε σήμερα να βγούμε στην διαδικασία αλλαγής της στέγης και μετά όταν θα βγουν κάποιες επιπλέον εργασίες να την σειρώνουμε και να την ξαναβάλουμε. Δηλαδή, κάποιες εργασίες αναγκαστικά θα πάνε λίγο πίσω. Ξεκινάμε από αυτές που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, δηλαδή να εκτελεστούν το 80% των εργασιών της μελέτης όσο αφορά τα ΙΚΑΜΗ. Μπορούμε να κάνουμε τη μόνωση του δόματος σε κάποια σημεία. Να δούμε όσο αφορά τα αλλαγή των κομμάτων, αν μας παίρνει λιγάκι τα λεπτά. Αυτό έχω να πω όσο αφορά τα ΙΚΑΜΗ. Ωραία. Μία ερώτηση, κυρία Κολούμου. Ναι. Το θέμα της επέκτασης της σύμβασης είναι αυτονόητο, το ξέραμε στη λογική ότι μέσα στο καλοκαίρι ήταν αδύνατο να περιοριστούν όλες οι εργασίες και είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Σίλα ότι το υπόλοιπο των εργασιών θα γίνει τα Χριστούγεννα, στη διακοπή των Χριστουγέννων. Ναι. Αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα δικαιολογημένο και αυτονόητο. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τη μελέτη της στατικής επάρκειας, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στο έργο αυτό, που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν βρεθεί χρηματοδοτικό εργαλείο, αυτό θα επιβαρύνει τα οικονομικά του Δήμου ως προς κάτι το οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Σωστά? Όχι, ακριβώς. Α, διορθώστε με. Αυτό, αν μας εγκριθεί από το μικρόφωνο. Αυτό, αν εγκριθεί από το Δήμο Επάρχη και την προτεραιοποίηση και εγκριθεί από το Τρίτσι, είναι χρηματοδοτούμενο και κατά το έργο, όπως θυμάμαι. Όχι. Και επειδή να μιλάμε... Μισό λεπτό, άνοιξε το μικρόφωνο. Να θυμίστε μου πώς... Θυμίστε μου τι περαίωση θα είναι τώρα, για πόσους μήνες επέκταση. Είναι ξεχωριστά πράγματα. Ναι, γι' αυτό θέλω να τα ζητήσω. Να πω και κάτι άλλο, ούτως και άλλως πήγες τώρα από το έργο. Ναι. Αυτό το ίδιο, δείχνει ένα νόμο σε ΣΕΤ, το αυτές τις μέρες, λόγω της αναπτύξης των υλικών και τα λοιπά, σημαίνει ότι δεν δημιουργήθηκε πάλι άδειση, έχουμε την οικονομική κρίση και την επίκληση που έχει στα υλικά και στα έργα, βγήκε και ένα νόμο, τον έχω το mail, τον έχω σηκώσει πρόσφατα, γιατί πέρυσι την προηγούμενη εβδομάδα, που λέει ότι αυτό βρήκε η ανάγκη του
δημιουργούν έργα κτλ. Μπορούμε λόγω των συνθηκών να παίρνουμε 6 μήνες, άσχετα με, με τη συνολική περαίωση του έργου. Δηλαδή, και το ορίζει ο νόμος αυτό. Ωραία. Ωραία. Ο κ. Κοσκολέτος, που σας το Γιώργο. Να κατατεθεί, είπατε. Δεν άκουσα, δεν άκουσα. Ναι, ναι. Ωραία. Ο κύριος Κοσκολέτος και μετά ο κύριος Ανεμογιάννης. Καλημέρα και από μένα. Εδώ έχουμε δύο ξεχωριστά πράγματα. Το ένα αφορά την επέκταση του, την παράταση του έργου, την οποία δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και νομίζω ότι είναι πλήρως κατανοητό. Γνωρίζουμε όλη την διαδικασία και η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα και με την παράδοση των υλικών και με το θέμα της αναπήρησης που έπεσε η κυρία Βουράκη στο τέλος, το οποίο όντως αν έχει εκεί, επειδή η αγορά έχει θέμα. Το θέμα όμως της μελέτης αυτής επάρκειας, ούτε αν γράφεται πουθενά τις συμβατικές υποχρεώσεις, είτε τις δικές μας για να γίνει το έργο, είτε του αναδόχου για να προχωρήσει το έργο. Η μελέτη της επάρκειας δεν απαιτείται ούτε για τη ΣΥΤΑΜΗ μελέτες, ούτε για τη μόνωση του κόμμα. Και ξαφνικά προκύπτει ένα θέμα ότι κάντε μου, δώστε μου μελέτη της επάρκειας για να προχωρήσω το έργο. Στις 5 Πέμπτου κάνει το συγκεκριμένο έγγραφο ο ανάδοχος. Και ερχόσαστε με τις 31 Πέμπτου και το θεωρείτε και δεδομένο ότι πρέπει να κάνουμε μελέτη της επάρκειας με το εγγραφό σας. Και βάσει και των εργασιών οι οποίες είναι να γίνουν, δεν απαιτεί τη μελέτη της επάρκειας. Το ότι με το τρίτσι, την ΑΤΑΦ11, μπορεί να γίνει ένας μακροσκοπικός έλεγχος. Γιατί μακροσκοπικός είναι ο έλεγχος που γίνεται στην ΑΤΑΦ11. Και αν υπάρχουν κάποιες αστοχίες, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, μπορούν σε δεύτερη φάση αυτά να φτιαχτούν είτε με ενισχύσεις είτε με οτιδήποτε, είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο έργο η στατική επάρκεια. Δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση βάση των εργασιών. Μιλάμε για ένα κτίριο συνάθλησης κοινού, για ένα γήπεδο, το οποίο αν ανοίξουμε το στόμα μας να μιλήσουμε για μελέτη στατικής επάρκειας, πρέπει να κλείσει. Κατανοείται αυτό. Έτσι. Άρα από πού δημιουργείται θέμα με την στατική επάρκεια, ζητάμε στατική επάρκεια, μάλλον ζητάει ο ανάδοχος και το ενισχύουμε και εμείς με δικό μας έγγραφο. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο. Ούτε το είδος, ούτε το ύφος των εργασιών απαιτεί ή όχι μόνο να απαιτεί ή να εγείρει και θέματα για την μελέτη στατικής επάρκειας. Μια μόνο είναι στο στέγαστρο και στο θόμα. Τα αποφώματα είναι και τα ιδανή. Δεν πάμε ούτε να αλλάξουμε τυποποιίες, ούτε να φορτίσουμε το δώμα ή τη στέγη με κάτι, δεν πειράζουμε φορτία, δεν αλλάζουμε τίποτα. Κύριος Ανεμογιάννης. Μεγάλο βαθμό μου μετέχει και εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση όσο και την υπηρεσία αντιγράφει όλα αυτά που ζητάει ο ανάδοχος και ουσιαστικά βάζει μια ψηφοφοριά στο έργο. Δηλαδή, αν περιμένουν να γίνουν όλα αυτά, δεν θα γίνει ποτέ το έργο. Πραγματικά. Το ζητούμενο είναι να γίνει το έργο. Εδώ λοιπόν και ο Ιωνικός με έναν έργο από εκεί ζητάει να τελειώσει το έργο με 31 χρόνια. Εσείς δίνετε 6 μήνες παράταση χωρίς τίποτα. Πώς τώρα υπάρχει αυτός ο νόμος, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να πάρετε πίσω το έγγραφο, να επικαλεστείτε τον νόμο, είναι ο πρόσφατος, και καμία άλλη αιτιολογία για την παράταση. Δεν θα ρίξουμε νερό στο μύτο του αναδόχου. Κύριος Γκρετζελιάς, ευχαριστούμε κύριε Ανεμογιάννη. Κύριε Κολογού, κάτι δεν μας λέτε καλά. Μιλάτε για μία μελέτη αποτίμησης της σχεδόν της προσθετικής υπηρεσίας.
πέστε μας πότε χρονικά, εγώ θέλω ημεροχρονολογίες, πότε ημεροχρονολογιακά προέκυψε η οπτική υπηρεσία αυτό το δείχνει. Για τον λόγο πύριο. Το θέμα της σεισμικής επαρχής προέκυψε μετά από τον έλεγχο, μακροσκοπικό έλεγχο, ο οποίος είχε γίνει από την υπηρεσία μετά τον τελευταίο σεισμό που έγινε το 19. Που είχαμε τα είδαμε στο κτίριο ότι υπήρχαν αποκολλήσεις στις πόλεις. Αυτά που είδαμε. Ποιες ενέργειες έγιναν μετά τη διαπίστωση αυτή, έγινε καμία μέρα. Όχι. Γι' αυτό το γεγονός. Όχι. Για την αποτίμηση. Όχι. Απλώς κατεγράφησαν από την υπηρεσία. Και καταλαβαίνουμε την πρόσκληση του Τρίτσι. Σε ποια χρονική περίοδο, σε ποια δημοτική περίοδο ήταν. Το ίδιο, πρόπερση, ναι, πρόπερση. Μάλιστα. Πότε έγινε η μελέτη για τα ΙΤΑΜΗ και τα λοιπά, αυτή που συζητάει η παράδειση. Ήταν πολύ καλύτερη, γιατί η μελέτη αυτή, Αυτή που συζητάμε σήμερα. Ναι, πρέπει και ο Λυκού. Για το έργο αυτό. Πρόσεισμο. Αφού λοιπόν μετά σεισμών δεν είχε δημοκρατική έργο. Όχι. Διαπιστώσατε μακροσκοπικά αυτά που διαπιστώσατε. Γιατί δεν τα περιλάβατε στην Ελλάδα. Ναι. Είχαμε κάνει την αίτηση χρηματοδότηση που έχουν στο φιλόδρομο και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το φιλόδρομο. Και μετά μας ήρθε η πρόσκληση από το Τρίτσι. Πρόσκληση του Τρίτσι. Είμαι πολύ σαφής. Αφήστε την αίτηση χρηματοδότησης. Έχετε μία μελέτη κολοβή μετά τη ζημιά του σεισμού. Σωστά. Η προηγική μελέτη. Σύνταξη της μελέτης. Υπήρχε η μελέτη από πριν. Ναι. Διαμεσολαβεί ο σεισμός το 19. Διαπιστώνονται κάτι αναταράξει στο κτίριο και εν συνεχεία δημοκρατείται τη μελέτη που είχε γίνει πριν το σεισμό. Χωρίς να περιλάβετε τα στατικά κτλ. Κτλ. Κάνω λάθος. Κάνετε μια μελέτη το 18. Για αυτό το κτίριο. Συγγνώμη, αν το βάλουμε στη σωστή δουλειά σα, θα συζητάμε για το εξάμεινο. Το εξάμεινο το λιγότερο. Έχουμε αυτό το κτίριο. Έχετε κάνει μια μελέτη το 18. Έχετε δει το να ολοκληρώσω. Το θέμα είναι ότι θα βρούμε το νόμο. Όταν ήταν το κτίριο, δεν μου δίνετε απαντήσεις. Έχουμε αυτό το κτίριο. Κάντε μια μελέτη το 18 για ηλεκτρομηχανολογικά και πότε θα σας μαζεύετε. Διαμεσολαβείτε για εκεί όπως θέλετε. Αναβάστε. Διαμεσολαβεί το 19 ένα σεισμός. Πάτε επιτόπου με τους αντίστοιχους παράγοντες και διαπιστώνετε μία σειρά αναταράξει στο κτίριο. Κύριε, δεν θέλω να σας διακόψω. Και λέτε το κτίριο αυτό, βλέποντας αυτά, πρέπει να κάνουμε μια στατική μελέτη. Σωστά. Ναι. Κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνετε. Μπράβο. Αυτά είναι το 19. Στη συνέχεια, δημοκρατείτε το έργο με μελέτη του 18. Χωρίς να περιλάβετε τα τραύματα ενδεχομένως ή τις υποψίες τραυμάτων του κτίριου. Σωστά. Διότι αν τα είχατε περιλάβει, Δεν θα λέγατε αυτά που λέτε στο έπαθρο σας, που σημαίνει αυτά έγιναν σε μια περίοδο 18, 19, 20. Σωστά. Να πω κάτι. Ναι. Επειδή είναι πάρα πολύ κοντινές ημερομηνίες, θέλω να πω ότι από το σεισμό που έγινε το 19
συνδυασμό με τη μελέτη που είχαμε κάνει και έχει ενδειχθεί και έχει υποκριθεί προς την αυτοδότηση, είναι πολύ κοντινές ημερομηνίες. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, μόλις την ειλικρινιά μου, πότε είχαμε κάνει την αίτηση και την αυτοδότηση. Αν θέλετε, μπορούμε να το. Κυρία Κολογού, θα επαναλάβω την ερώτηση. Υποτίθεται αυτό το κτίριο έχετε κάνει μια μελέτη, έχετε υποβάλει μια αίτηση χρηματοδότησης, η οποία μελέτη λέει ηλεκτρομηχανολογικά, συγγνώμη, και μεσολαβεί ένας σεισμός που φοβάστε ότι το κτίριο ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι άλλο στατικά. Σωστά. Αυτή τη μελέτη συνεχίζετε να την δημοκρατείτε. Τεχνικά σας ρωτάω. Ή κάντε πίσω κι ας έχει εγκριθεί. Γιώργα. Θα κρεμάσετε φωτισμούς σε αυτό το κτίριο που το φοβάστε ακόμα και τώρα, χωρίς να έχετε εξετάσει αυτό που φοβάστε. Γιατί κάνατε ένα έγγραφο. Δεν το λέω εγώ. Κάνατε εσείς ένα έγγραφο που λέτε ότι χρειάζεται μια στατική αυτή, το παίρνει και ο εργολάβος και λέει, για φέρετε μου και αυτό το πράγμα. Ο έλεγχος της συστατικότητας. Διαφωνώ μαζί σου, κύριε. Το να αποσυρθεί το έγγραφο δεν σημαίνει ότι το έγγραφο δεν μπορεί να το πάρει ο εργολάβος. Το ξέρετε. Από τη στιγμή που έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο ή στα έγγραφα του Δήμου, είναι υποχρεωμένο ο Δήμος να το δώσει, έστω και αν το ανακαλέσει. Ουσιαστικά που το κάνατε πρωτογενέστερα εσείς από μόνοι σας. Αυτό εννοεί. Αφού είδανε κάτι ότι είναι επικίνδυνο. Ο μακροσκοπικός έλεγχος, παιδιά, μια ρυθμάτωση μπορεί να είναι στο σοβά. Μην κάνουμε διάλογο. Μπορεί να μας δώσουν απάντηση τεχνική, δεν είναι θέμα πολιτικό εδώ. Ναι, όχι, φαντάζομαι ότι είναι κάτι που αφορά όλους μας και από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Όλοι μας θέλουμε να περιοχθεί. Φοβάστε ενδεχομένως ότι και υπάρχει αρτηρίου. Μπορείτε να μην μιλάτε, παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε. Ποιο ήταν ο αντιδήμαρχος, με συγχωρείτε, όταν προέκυψε ο σεισμός του 19. Μετά το σεισμό αυτό, δεν έχει σημασία από κύριε. Έχει σημασία πάρα πολύ για τον εξής λόγο. Όταν υπάρχει πολιτική ορυγορία, διότι σου λέει τεχνική υπηρεσία, εδώ έχουμε πρόβλημα και χρειάζεται συστατική έρευνα του κτήματος, δεν μπορείς στη συνέχεια, επί ποιου αντιδημάρχου έγινε η δημοκράτηση τώρα. Ποια είναι η πολιτική ορυγορία? Θα σας πω. Όταν η τεχνική υπηρεσία μου λέει ότι το κτίριο αυτό χρειάζεται μελέτη στατική, μεσολάβηση, ένα σεισμό, είδα κάτι ρογματό, δεν ξέρω τι άλλο σημαίνει. Έχω κουστά. Έχω κουστά. Το κάνατε για όλα τα κτίρια του Δήμου, το 19. Ναι, για όλα τα κτίρια. Μετά τον σεισμό, η υπηρεσία είχε πάρει σε όλα τα κτίρια του Δήμου. Αφήστε τη στατική επάρκεια. Ζητήσατε μελέτη στατική επάρκεια για όλα τα κτίρια. Εάν ναι, παρακάτω τα έγραψε. Το ζητήσατε για όλα τα κτίρια. Ή εδώ φοβηθήκατε κάτι παραπάνω. Τι με προβληματίζει. Έχουμε μια έγκριση για ηλεκτρομηχανολογικά. Συμβαίνει ένα τελευταίο γεγονό που λέγεται σεισμό. Φοβόμαστε, λογικό είναι να φοβούμε. Τότε πώ συνεχίζετε. Και δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη αυτή και του φόβου σα για κάποια ζητήματα επικοινωνιότητα. Ενδεχομένω. Σα έχουμε εξηγήσει ότι η μελέτη έχει βρεθεί πριν από το γεγονό αυτό. Επί ποιο αντιδημάρχου έγινε η δημοκρατία του Δήμου. Δεν το θέμα να μιλάμε, πρέπει να θέσουμε απάντηση. Το θέμα δεν είναι να μιλάω. Επειδή, φυσικά, το θέμα να μιλάω δεν είναι απάντηση. Από τη στιγμή, κύριε Κολογού, δεν μπορεί να κάνετε ποιος θα είναι. Όχι, ίσα για να μπορέσουμε να είμαστε πιο διεξοδικοί στη συζήτηση. Επειδή θέλαμε και ο κύριος Κολογού, πιθανόν τα ερωτήματα που θα θέσει ή κάποιες
τοποθετήσει να μας απεμπλέξουν. Κύριε Λοπούρ. Δεν ακούγεται και το. Το θέμα, όπως είπε στην οικονομική επιτροπή, είναι η κατάρταση χρόνου. Και λοιπόν, αυτή η κυρία Ζουδάκη, από την μέρα αυτή, δεν έχω λόγο να πω ότι και ο νόμος πλέον είναι το δικαίωμα του αναδρόμου να έχουν μια εξάρτητη κατάσταση. Εκείνη είναι η ερώτηση είναι η εξής. Πότε έγινε η ανάπτυξη που πρέπει να κάνει. Δηλαδή ο ανάδοχος έγραψε συμφωνητικό τον Αύγουστο του 2021. Του έδωσε αυτό το 2021. Αρχή Σεπτεμβρίου του 2021. Εκεί, Αύγουστο με Σεπτέμβριο του 2021. Έτσι. Δεν σας είμαι αμέσως σχολιά. Εκεί λοιπόν που υπογράφει ο ανάδοχος είναι το συμφωνητικό. Γιατί δεν είναι το θέμα της μελέτης. Το γνωρίζω. Γιατί ήταν σχολιά. Όχι, δεν γνωρίζει. Άρα πώς το προκαλούμε. Δεν είναι ως υπηρεσία το προκαλούμε. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Το προκαλούμε ίσως υπηρεσία. Αυτό. Έχει καταδεχθεί. Είμαστε συγκεκριμένοι. Ο ανάδοχος υπογράφει ένα συμφωνητικό. Δεν το έχει μέσα. Και προκύπτει συμπορία. Το προκαλούμε ίσως υπηρεσία. Μικρόφωνο, κυρία Ζουλάκη, το μικρόφωνο. Είχε γίνει... Είχε γίνει μια συνάντηση με τον κύριο Σπύρα και με όλους τους παράγοντες κτλ. Και είχε αναφερθεί αυτό. Ότι είχε κατατεθεί παράλληλα και στο τρίτη πρόταση για ένα δημοτικό επάγγεια για κάποια κτίρια. Ποιο είναι αυτό. Όχι μόνο για το λιοντικό, γενικότερα. Δεν είπα μόνο για το λιοντικό. Είπα για κάποια κτίρια του Δήμου, μεταξύ των οποίων είναι και ο λιοντικό. Αυτό, από εκεί το ήξερε. Ποιο. Ο ανάλογο. Άρα λοιπόν, ο ανάλογο το μαθαίνει από την τεχνική υπηρεσία. Και πώ προχωρά, αφού δεν υπάρχει την τεχνική. Προχωρήσει, αφού δεν υπάρχει την τεχνική. Η σύμβαση υπογράφηκε. Μετά αν προκύψει από εκεί, από τα στοιχεία που θα θέλει. Δεν γίνεται από εμάς, αυτό θα γίνει με ένα. Και μετά θα στέλνουμε στον ΟΑΣ και ο ΟΑΣ κρίνει αν θα χρειαστεί να γίνει περαιτέρω έλεγχο σε κάθε κτίριο. Δεν θα γίνει μόνο για το κτίριο. Δηλαδή εσείς για να μην χάσετε τα λεφτά που προχωρήσατε, χωρίς να κάνετε αυτό. Θα πρέπει να γίνουμε τη σύμβαση. Λοιπόν, δεν είναι ολοκληρωθεί το έργο και ταυτόχρονα γίνει μια μελέτη που θα πάρει μετά. Τι σχέση με το να μετά. Τι σχέση με το. Λέω, σε περίπτωση που προκύψει κάποια. Εγώ το μόνο πράγμα που έχω να καταθέσω τώρα μετά από όλα αυτά που άκουσα είναι το εξής. Μιλάμε για ένα δεδομένο. Το ύφος και το είδος των εργασιών που είναι στη σύμβαση με τον ανάδοχο δεν απαιτούν μελέτη τη επάρκεια. Ένα το πράγμα. Δεύτερον, προφανώς και κάπου από κακή αντίληψη του αναδόχου, από κακή πληροφόρησή του, από κακή έννοια του τι αφορά ο Πρίτσης. Ο ανάδοχος έκανε ένα έγγραφο που ζητά μελέτη στατικής επάρκειας χωρίς να υπάρχει στόχος. Εμείς απαντάμε σε αυτό το πράγμα χωρίς να του δίνουμε να καταλάβει ότι αυτό που αφορά την πρόσκληση ΑΤΑ 11 του Αντώνης Τρίτσης αφορά έναν τυπικό μακροσκοπικό έλεγχο
πρωτοβάθμιο, όπως είπαμε. Επομένως, δεν έχει σχέση η πρόσκληση, αυτό που έχουμε τηθεί στο χρηματοδοτικό εργαλείο του Αντώνη Στρίτσης, με αυτό που ο ίδιος ζητάει στις 5 Μαΐου. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει η υπηρεσία να του απαντήσει εγγράφως ότι το κτίριο δεν χρήζει στατικής ενίσχυσης ή μελέτη στατικής επάρκειας για να γίνουν εργασίες. Δεν είναι επικίνδυνο το τέλειο. Πώς θα απαντήσει κατέρθει όταν έχει πει το δεν σας διέκοψα. Πώς το έχει πει το τέλειο. Πού το είπε. Δεν αιτηθήκατε, σε πρόγραμμα με τη μελέτη στατικής επάρκειας. Το πρόγραμμα που έχουμε αιτηθεί. Ένα λεπτό. Ένα. Η πρόσκληση του Αντώνη στη Δυτική τα Φέντεκα μιλάει για προσεισμικό έλεγχο, για ένα μακροσκοπικό έλεγχο που γίνεται σε όλα τα δημοτικά κτίρια. Αυτό είναι προληπτικό έλεγχο. Έτσι ξεκινάει. Εντάξει, κύριε Ρετζελιά, εγώ δεν σα διακόπτω, αν μου επιτρέπετε. Σε κάθε περίπτωση. Καλό θα είναι, επειδή προφανώ υπάρχει μια ασυνεννοησία με τον ανάδοχο, ο άνθρωπο προφανώ δεν έχει καταλάβει. Ποια είναι η ενέργεια που έχουμε κάνει εμείς σαν Δήμος για να ενταχθούμε στο χρηματοδοτικό εργαλείο της Τρίτσης. Και έκανε ένα χαρτί το οποίο θα πρέπει να του απαντήσουμε ότι πρώτα-πρώτα βάσει των εργασιών που έχει να κάνει δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας και κακώς τη ζητάει. Και σε δεύτερη φάση ότι το τι ενέργειες έχει να κάνει ο Δήμος ή που έχει αιτηθεί να ενταχθεί ο Δήμος για το συγκεκριμένο θέμα δεν αφορά ούτε τον ίδιο ούτε τις εργασίες που πρόκειται να κάνει. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε περίπτωση που μιλούσαμε για ένα επικίνδυνο κτίριο που σε καμία περίπτωση, και νομίζω συμφωνείτε και εσείς, δεν έχουμε ένα επικίνδυνο κτίριο αυτή τη στιγμή. Άρα, θα πρέπει να απαντήσουμε στο έγγραφό του επεριστατωμένα ότι δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας και ότι κακώς τη ζητάει και να του ζητήσουμε βάσει τη απόφαση που θα πάρουμε, όποια και αν είναι όποια ο νόμος ορίζει, η επέκταση χρονική τις διαδικασίες του έργου, τη διάρκεια του έργου και να τελειώσουμε. Κύριος Ανεμογιάννης και μετά ο κύριος Λέκας. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τυπικό και ένα ουσιαστικό. Δηλαδή, το τυπικό είναι ότι ένας άνθρωπος κάνει μια παράταση στην εργασία, αλλά το ουσιαστικό και το πιο σημαντικό είναι ότι εδώ κλείνει η τεχνική υπηρεσία και ο ανάδοχος κρίνει ότι αυτό το κτίριο χρειάζεται έλεγχο. Μιλάμε για ένα κτίριο όμως. Μπαίνει για ένα γήπεδο, μπαίνει κόσμο σήμερα μέσα. Αν υπάρχει παραμικρή υποψία ότι αυτό το κτίριο έχει επικίνδυνοτητα, έχουμε πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα, κύριε. Πολύ. Υπενήσατε λοιπόν η τεχνική υπηρεσία ότι το κτίριο μετά τους σεισμούς του 19 έχουν δει κάποιες τροπές. Μήπως θα πρέπει να πάρει άλλη απόφαση, αν είναι ουσιαστικό αυτό. Αυτό είπατε. Κύριος Λέκας, και να πούμε μετά. Δεν το κατάλαβα. Συγκεκριμένα να φέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, θα φέρουμε ότι επειδή υπάρχει θεμότητα ως προς την στατικό έλεγχο των κτιρίων, το οποίο προχωράει η διαδικασία, έτσι και η μελέτη του λιονικού μεταξύ των υπόλοιπων εργασιών περιλαμβάνει και την εργασία της θερμοϊγρομόνωσης της οροφής, η οποία στην ουσία η οροφή στο έργο αποξυλώνεται και μπαίνει ένα καινούριο υλικό, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι ο οροφή στηρίζεται στα στατικά και ανταλύσεις των κολόνες και στα δοκάρια. Έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Δηλαδή είναι... Ο κύριος Λέκας. Ο κύριος Λετζελιάς. Ο κύριος Λέκας και μετά ο κύριος Λετζελιάς. Δεν είπα αυτό ότι έχουμε θέμα στατικότητας. Ο κύριος Λέκας και μετά ο κύριος Λετζελιάς και να συμπληρώσω κάτι το λόγο. Καλημέρα και από μένα. Θέλω να βάλω λίγο τα πράγματα σε μια σειρά και αν μπορούν να διελευκάνουμε κάτι και όσο φορά και το πρόγραμμα Αντώνης Στρίτσης. Δημοκρατείται ένα έργο λοιπόν που εγκρίνεται από το Φιλόδημος και μας εγκρίνεται η χρηματοδότηση για το Ιωνικό. Μεσολαβεί ένα σεισμός και κρίνουμε, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι μηχανικός, αν θέλετε και για καλού κακού, ότι πρέπει να γίνει ένας κάποιος έλεγχος. Στο μεσοδιάστημα αυτό, γιατί εδώ από ό,τι είδα το έγγραφο, ο ανάδοχος ζητάει μελέτη στατικής επάρκειας. Έχει υπάρξει έγγραφη ενημέρωση
εγγραφή, συγγνώμη, αλληλογραφία μεταξύ του αναδόχου και της τεχνικής υπηρεσίας που να λέει ο ανάδοχος ότι επειδή μεσολάβει ο σεισμός, χρειάζομαι για να προχωρήσω να συμβασιοποιήσω μια μελέτη στατικής επάρκειας και αν χρειάζεται ποιος θα τη χρηματοδοτήσει. Ενημερώθηκε, απάντησε η υπηρεσία επάνω σε αυτό, πρώτο ερώτημα. Αν απάντησε θετικά, γιατί δεν ενημέρωσε τη διοίκηση, ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσα από το φιλόδημο, μπορεί να γίνει τροποποίηση τεχνικού δελτίου και να ζητήσουμε κάποια παραπάνω χρήματα για τη μελέτη στατικής επάρκειας, διότι μεσολάβησε ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο εμείς δεν γνωρίζαμε όταν είχαμε υποβάλει την αρχική μελέτη για το φιλόδημο. Αυτό νομίζω είναι πολύ κρίσιμο ερώτημα. Αν είχε υπάρξει έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου, μεταξύ αναδόχου και υπηρεσίας, ότι κύριε, ναι, εγώ έβαλα την προσφορά μου και είμαι ο ανάδοχος, αλλά μεσολάβησε ένα τυχαίο γεγονός για το οποίο θέλω να είμαι και εγώ καλυμμένος. Και θέλω μελέτη στατικής επάρκειας. Τώρα αυτό μιλάμε δύο χρόνια πριν, όταν υπέγραψε, πριν υπογράψει τη σύμβαση, το 19. Πρώτα αυτό και δεύτερο. Σχετικά με τον Αντώνη Στρίτσα, αυτό που έχουν υποβάλει, προς χρηματοδότηση, είναι όπως πολύ σωστά είπε και ο Κεφαλός, που είναι γενικανικός, ένας πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος, που φανταστείτε ότι για 10-15 κτίρια του Δήμου, το ποσό που είναι προς έγκριση είναι 24.000 ευρώ. Δηλαδή 1.200-1.300 ευρώ το κτίριο μεσόωρο. Είμαι σε πρώτη φάση. Αλλά και σε πρώτη φάση σήμερα να μας εγκριθεί, πρέπει να υπογράψει ο ανάδοχος που θα κάνει τη μελέτη των πρωτοβάθμων με βάση τα συμπεράσματά του, να κάνουμε τροποποίηση του τεχνικού δελτίου για το Τρίτσις και μετά από 6 μήνες να μας εγκριθεί να γίνει διαγωνισμός και. Καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι διαδικασίες χρονοβόρες. Δεν είναι θέμα πότε θα μας εγκριθεί. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο ανάδοχος έβαλε το συμπέρασμα μόνος του ότι εντάξει, υπέβαλαν για πρωτοβάθμιο προσεισμικό, κάποια στιγμή θα χρηματοδοτηθεί από το Τρίτσις για να γίνει η στατική μελέτη που εγώ ζητάω. Είναι τελείως διαφορετικά τα αντικείμενα. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Αυτά. Και αυτό το ερώτημά μου το κυρίαρχο είναι, αν υπήρξε μεταξύ αναδόχου και υπηρεσίας μας, ότι κύριε, πήρα από το έργο, μεσολάβησε ένα τυχαίο γεγονός, απαιτώ μια μελέτη στατικής επάρκειας. Και τέλος πάντων, να δούμε πώς μπορεί να γίνει μια μελέτη στατικής επάρκειας για να εκτελέσω το έργο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βασιλιάς. Είναι ένας μακροσκοπικός έλεγχος που θα πηγαίνει σε όλα τα κτίρια του Δήμου. Ο κοινωνικός δεν λέει ότι έχει πρόβλημα για να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό λέμε. Ότι τώρα προφανώς έχει γίνει μια εγγράφωση. Δεν μας είναι τώρα ελεγχό. Μπορώ να μιλήσω. Ο κύριος Γκρετζελιάς, έχω πει το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται διαβάζουμε τα ίδια κείμενα και καταλαβαίνουμε διαφορετικά πράγματα. Ό,τι χρειάζεται στατική μελέτη, δεν το λέει ο εργολάβος. Το λέει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Παράγραφος 3, σελίδα 2, β' αιτιολόγηση της χορήγησης της παράτασης. Προσπαθεί να αιτιολογήσει την εξάμηνη παράταση λέγοντας 1, 2, 3. Το 3 λοιπόν λέει το εξής. Όσον αφορά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών του έργου, κρίνεται απαραίτητη, το λέει η τεχνική υπηρεσία. Πριν την εκτέλεση αυτών, πριν αυτών που λέει η εργολαβία η σημερινή, κάνω λάθος, κυρία, έτσι δεν λέτε. Άρα, να μην κάνει τίποτα αυτός, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου, μελέτη στατικής κτλ. Σωστά. Των οικοδομικών. Επομένως, δεν έχουμε κανέναν εργολάβο που να μας λέει ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Επομένως, η αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας του κτηρίου είναι προϋπόθεση που η τεχνική υπηρεσία θέτει προκειμένου να εγκρίνουμε την παράταση ανεξάρτητα αν ο νόμος δίδει εξάμεινα και το δεκάμεινα με την τελευταία τροποποίηση. Κατά συνέπεια, εδώ θα πρέπει να επισημάνω επίσης ότι κατά τα πρώτα χρόνια 18-19 υπάρχει πλημέλεια στις ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, διότι όταν τότε είπαν ότι πρέπει λόγω του σεισμού να κοιτάξουμε κάποια κτίρια μεταξύ αυτών και το δημοτικό και να μην ξανακούσω ότι εκεί δεν έχουν συνάδελφοι.
Δεν έχουμε απλά συνάθρηση κοινού, έχουμε συνάθρηση χιλιάδων μικρών παιδιών. Και δεν μπορούμε να φέρουμε. Ποιος είπε ότι υπάρχει. Όχι, κάποιος είπε. Μπορεί να καταλάβω το αντίθετο. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην περαιτέρω διαδικασία αυτή τη εργολαβία και τη συνάδελφη και θα πρέπει το συντομότερο να αναθέσει ο Δήμος με δικά του λεφτά τις μελέτες αυτές και να το γνωστοποιήσει και στον εργολάβο, διότι προφανώς και ο εργολάβος έχει λάβει γνώση, δεν ανακαλύπτει το έγγραφο αυτό, όσο και να θέλουμε να το πάρουμε πίσω, γιατί μας εγκρίθηκε ένα ποσό από το πρόγραμμα τάδε. Δεν έχει καμία σχέση με, με την έγκριση κάποιου προγράμματος ή κάποιας μη άλλης έγκρισης. Επομένως, λοιπόν, ο Ιωνικός πρέπει να μπει στη διαδικασία αυτής της μελέτης και μετά να προχωρήσουμε στα περαιτέρω των μηχανολογικών παρεμβάσεων. Κάτω από αυτή τη σκέψη, εγώ δεν πρόκειται να ψηφίσω. Ωραία. Κύριε Ανημογιάννη, για να μιλήσω κι εγώ. Κύριος Ανημογιάννης. Το έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας λέει πολύ συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 ολοκλήρωση εκπόνηση προγράμματος πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο προσωπικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών προκειμένου μέσω αυτής να γίνει αποτίμηση της θεσμικής ικανότητας του κτηρίου και να προσδιοριστούν τυχόν μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του κοινού που συναντήθηκε σε αυτό. Δηλαδή, πιθανολογεί ότι μπορεί να υπάρχουν, να χρειαστούν να πάρουν μέτρα και την προστασία του κοινού που συναντήθηκε σε αυτό. Άρα έχουμε θέμα, έχουμε τεράστιο θέμα, εφόσον αυτό το έγγραφο έχει φύγει. Ούτε εγώ θα συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να πάρθει πίσω από αυτά τα πάντα και να γίνουν λεπτομέρειες. Ωραία, λοιπόν, δύο πράγματα θα πω. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε, παρακαλώ κύριε Κοπούλου. Παρακαλώ. Εάν ρωτάω ότι δεν πάλι είμαι. Δεν ξέρω από κανένα. Εάν λοιπόν εμείς καθυστερήσουμε αυτή τη στιγμή και δεν δώσουμε αυτή τη μελέτη, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να καταργηθεί. Προτάω του κάτι, δεν ξέρω. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν το συμφέρει να το κάνει και ψήφιανε τιμές και μήπως πρέπει να το πετάξει το παράκι από πάνω του. Ρωτάω, δεν ξέρω. Όχι από εσάς. Επειδή έχουμε μιλήσει μαζί, δεν είναι πράγμα πια. Καλά, δεν θα πω. Εντάξει. Και μετά από τον τρόπο έχουμε. Και βρίσκαμε και εμείς κάποια κομμάτια που τα βάζουμε μέσα στην υπόθεση. Αυτό ρωτάω, δεν ξέρω. Διαδικαστικά γίνεται αυτό. Θα μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει μείωση, όχι έμεσα. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο λόγο. Επάνω σε αυτό που είπε. Αυτό λέγεται αποποίηση ευθυνών. Αυτό μπορεί να είναι μια δικαιολογία. Αποποίηση ευθυνών λέγεται. Μπορεί να είναι μια δικαιολογία για να πάρει παράταση όλου. Και δεν θα την πάρω εγώ. Για να πάρει παράταση ο εργολάβος 6 μήνες. Να κλείσω λίγο τη συζήτηση, να κλείσω λίγο τη συζήτηση. Νομίζω 10 λεπτά. Μπορεί να ξεκινήσει να κάνει όλα τα ηλεκτρονικά, να κάνει τα. Λέω λοιπόν. Έχουμε δύο παραγράφους να αντιμετωπίσουμε και να δεχτούμε ή να ακυρώσουμε. Μία είναι το θέμα της παράτασης. Νομίζω με βάση αυτά που έχουν δεχθεί τελευταία, με βάση τον καινούριο νόμο που επικαλεί τεχνική υπηρεσία, ότι δικαιωματικά λόγω της αύξησης των τιμών και της καθυστέρησης της προμήθειας, νομίζω ότι δικαιωματικά αυτή την παράταση τώρα θα τη δεχτούμε. Το άλλο που μας απασχολεί, το θέμα της στατικότητας, νομίζω πως μπορεί να λυθεί με ένα απλό έγγραφο
από ό,τι μας είπε η κυρία Κολούμπου, το 80% των εργασιών δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την όποια στατικότητα του κτίριου. Επειδή όλοι μας θέλουμε να προχωρήσει το έργο, τουλάχιστον και η προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία το ξεκίνησε, δεν δέχομαι βέβαια αυτό που είπε ο κ. Γκρεντιάς περί πλημέλειας ούτε για την προηγούμενη ούτε για την τωρινή δημοτική αρχή. Είναι καθαρά θέματα τα οποία έχουν χαθεί στη μετάφραση των εγγράφων. Προτείνω λοιπόν, με βάση αυτά που είπε η κυρία Κολοπού, εγγράφως να δεχτούμε ότι το 80% των εργασιών υπάρχει δυνατότητα 80% των εργασιών να προχωρήσουν, καθώς δεν επηρεάζει τα δικότητα, και παράλληλα για το υπόλοιπο 20% να μπούμε σε μια διαδικασία έβρεση κύριε Λέκα χρηματοδοτικού εργαλείου, προκειμένου μια μελέτη της στατικής επάρκειας ή μακροσκοπική ή μικροσκοπική, με αυτά τα περιβόητα καρότα μπορεί να γίνει, για να μπορούμε να δεχτούμε το ότι αυτό το έργο, το οποίο επί σειρά 2-3 ετών και παραπάνω ίσως μπήκε στα σκαριά, να ολοκληρωθεί ίσως μέχρι τα Χριστούγεννα. Η πρόταση δική μας λοιπόν επιγραμματικά είναι με χαρτί από τις τεχνικές υπηρεσίες ότι αυτό που μας είπε προφορικά δηλαδή η κυρία Κολογού, ότι το 80% των εργασιών, ό,τι αφορά τα ΙΤΑΜΗ, τα φωτιστικά, τους καυστήρες, τη συντήρηση των αποδητηρίων και ό,τι τέλος πάντων συνεπάγεται και περιέχεται σε αυτό το 80%, να προχωρήσει άμεσα με την παράταση αυτή που ζητάει ο Λάμος, μια παράταση η οποία προφανώς θα αντέξει και στον χρόνο ως προστατική μελέτη που θα γίνει κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Αυτή η πρόταση. Δηλαδή, αποδεχώ, λένε, ας πούμε, τώρα ότι αν κάνουμε μια μόνο σε ένα κτίριο, θα πέσει αυτό. Για να καταλάβω, γιατί θα ξεχάσουμε τα ψηφία. Εγώ λέω το εξής και εγώ σχολέτω. Γιατί είναι αυτά που... Είναι ξεκάθαρη η πρόταση που κάναμε. Η πρόταση που κάνουμε είναι, από τη στιγμή που οι τεχνικές υπηρεσίες εγγράφως μας καταθέτουν ότι 80% των εργασιών μπορούν να γίνουν χωρίς τη στατική μελέτη αυτή τη στατική επάρκεια, να προχωρήσουμε σε αυτό το 80% παράλληλα με όποια γνωτικό μπορούμε να βρούμε, ή αν δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος που το αναλάβει ο Δήμος, και να καλυφθούμε και ως προστατική επάρκεια του κτηρίου. Αλλά το έργο να προχωρήσει τώρα. Να πάμε σε εξωτερία. Βεβαίως. Η παράταση, ναι. Νομίζω ότι η παράταση δεν έχονται όλοι. Ναι. Να δώσει τεχνική υπηρεσία τέτοιο χαρτί. Να υποβάσει τέτοιο χαρτί. Το είπε η κυρία Κολογού, το 80%. Δεν είναι παρακαλύτερο. Εγώ την έκανα την πρόταση. Εσείς μπορείτε να κάνετε την πρόταση πολιτικά. Η τεχνική υπηρεσία θα δώσει τέτοιο χαρτί. Θα πει ότι το 80% των εργασιών θα γίνει. Αυτό είναι το θα την υπογράψει αυτό. Θα το δούμε. Εμείς θα πάρουμε απόφαση. Θα την υπογράψετε. Θα πάρετε απόφαση τώρα. Είπε κάτι ο Δήμαρχος, κυρία Σμουράκη, ως διευθύντρια, παρότι έχει υπογράψει αυτό το χαρτί. Θα αποποιήσει ό,τι λέω. Με αυτό το χαρτί θα υπογράψει μετά το 80% αυτά που έχει ο Δήμαρχος. Των εργασιών που δεν απαιτούνται μελέτη στα τυπικά. Το να αλλάξει μελέτη δεν απαιτείται. Δεν με ενδιαφέρει. Εσείς θα υπογράψετε αυτά που λέει. Προϋπόθεση είναι στην απόφαση αν θα το υπογράψετε. Άρα θα πρέπει όπως να κάνει σαν εισήγηση ο Δήμαρχος να γίνει τροποποίηση. Όχι, καμία τροποποίηση. Δεν εισηγούμε καμία τροποποίηση. Η τεχνική υπηρεσία είπε θα υπογράψει ότι το 80% των εργασιών ΑΒΓ θα το υπογράψει η τεχνική υπηρεσία. Που δεν απαιτεί στατική μελέτη. Ναι, όπως το είπατε, μην επαναλάβετε. Θα το υπογράψετε, κύριε Σμουράκη. Δεν κατάλαβα τι είναι. Καταλαβαίνετε πολύ καλά. Η τεχνική υπηρεσία ως διεύθυνση δηλώνει προς την οικονομική υπηρεσία που αποφασίζει τώρα ότι το 80% όπως θα έχω δήμαρχος, 1, 2, 3, 4, 5 μπορούν να γίνουν. Με αυτό το έγγραφο που έχετε υπογράψει πριν ότι κρίνεται απαραίτητη την στατική, πώς συμβάζονται αυτά. Να σου ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε εξωτερία. Τέτοια δήλωση δεν έχει γίνει.
στην εισήγησή της κυρία Κολούμπου. Αφήστε την εισήγηση. Είπατε δηλώνει η τεχνική υπηρεσία. Αφήστε τις εισηγήσεις του καθενός και τις τοποθετήσεις. Ε, πώς δεν θα πάει στο τοποθετήσεις. Εγώ δεν άκουσα. Άκουσε κανείς. Εδώ είναι. Αφήστε την αρχή εδώ. Για να πάρουμε απόφαση, λέει ο Δήμαρχος ότι η τεχνική υπηρεσία θα υπογράψει αυτό. Ένα έγγραφο. Ένα έγγραφο η τεχνική υπηρεσία που να ουσιαστικά έχουμε δει και ορισμένοι συνάδελφοι στην Ελλάδα γιατί ανησυχούν. Ανησυχούν γιατί βάσει του εγγράφου προκύπτει ότι ενδεχομένως να υπάρχει και ένα θέμα στατικότητας. Θα κάνετε λοιπόν ένα έγγραφο σαν υπηρεσία. Που λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοια δήλωση. Να διορθωθεί το έγγραφο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοια δήλωση. Κυρία Κολοβού, δεν χρειάζεται να κάνετε τέτοια δήλωση. Δεν χρειάζεται να κάνετε τέτοια δήλωση. Δεν χρειάζεται να κάνετε τέτοια δήλωση. Η δήλωση αυτή ότι δεν χρειάζεται είναι τελείως διαφορετική από αυτό που λέω εγώ. Ότι μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες. Εγώ δεν είπα τίποτα διαφορετικό από αυτό που είπατε. Αν το υπογράφουν και είπανε, δεν υπογράφουν. Με το ζόρι. Δεν είπα με το ζόρι. Δεν μιλάει ο Γιάννης. Άρα δεν μπορεί να υπογράφουν. Μην μεταφράζετε αυτά που λέω. Είπα. Δεν θέλω να πείτε εσείς. Εδώ οι κυρίες λένε. Αυτές είναι οι τεχνικοί υπηρεσίες. Το ότι το 80% των εργασιών δεν απαιτούν προς το παρόν στατική μελέτη. Ποιος το λέει αυτό. Εγώ. Όχι τεχνική υπηρεσία. Εγώ, βάσει αυτό που είπε η κυρία Κολογού στην εισήγησή της. Είναι έτσι, κυρία Κολογού. Αυτό είναι. Ωραία. Γιατί δεν το καταγράφουμε αυτό σαν ένα χαρτί. Αυτό λέμε. Δεν χρειάζεται καμία δήλωση. Δεν χρειάζεται αντικεφάρκεια. Λέμε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί. Όχι, δεν χρειάζεται. Μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη της αρχής επάρχειας, το 80% των εργασιών μπορούν να προχωρήσουν. Φυσικά το χαρτί. Το βάζετε. Εγώ θέλω το χαρτί αυτό. Κύριε Κολογού, μη σας φοβίζουν αυτά που λέτε. Γιατί αυτό που έχει να κάνει με τον φωτισμό, με τους καυστήρες, με τα ΙΤΑΜΗ, με τα ποδητήρια, με τα παρκέ, με οτιδήποτε άλλο, δεν χρειάζεται στατική επάρχεια. Αυτό το χαρτί μας δίνει δυνατότητα να προχωρήσει το έργο το οποίο το θέλουν παρελθόντως όλοι. Εγώ δεν θα παραμένω ο κύριος Σεριάς που θέλει να υπογράψουμε. Δεν θέλει να υπογράψουμε αυτό. Εγώ δεν θέλω. Αυτό που είπα για να δεν θα καταλάβω από τα... Ο Δήμαρχος κάνει μία πρόταση. Πώς θα το ξαναπώ, πόσο πιο καλά θα είναι. Όχι κυρία Κολογού, κυρία Κολογού, γράμματα γνωρίζουμε. Ο Δήμαρχος είπε το εξής. Η τεχνική υπηρεσία θα υπογράψει ένα χαρτί ότι για το 80% των εργασιών δεν απαιτεί τετραγρά και ιστορίες. Ναι ή όχι. Προϊόντος του χρόνου, προϊόντος η μελέτη της αρχικής θα προχωρήσει. Το δέχεστε ή δεν το καταλάβατε πάλι. Αυτό που είπε. Συμφωνείτε. Θα δώσετε το χαρτί αυτό. Τα εκδηλώσει της τεχνικής υπηρεσίας ότι το 80% των εργασιών δεν εμπλέκεται. Α, μην είναι 80, κύριε Κολοβού. Α, περιγράψουμε ποιες εργασίες. Περιγράφουμε, κυρία Κολοβού, ποιες εργασίες δεν απαιτούν στα μελέτη της αρχικής επάρκειας. Αυτό. Τότε, κυρία Κολοβού. Κυρία Κολοβού, γιατί υπογράψατε αυτό το χαρτί. Τώρα δεν χρειάζεται, κύριε. Φτάσαμε στις προτάσεις. Για διαβάστε το. Φτάσαμε στις προτάσεις, κύριε Βεζελιά. Ε? Και το άλλο χαρτί τώρα που λέτε. Φτάσαμε στις προτάσεις, κύριε Βεζελιά. Πάμε. Λέω λοιπόν, αφήστε το ποσοστό, το βίντεο του 80. Λέω, θα καταγραφούν οι εργασίες αυτές, οι οποίες δεν απαιτούν μελέτη. Αυτό που θέλει να κάνει ο Ελλάδος, που είπε το πολιτικό, θα κάνει. Αυτό, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι τίποτα φοβερό, ούτε φαίνεται καμιά ευθύνη. Μη σας φοβίζει αυτό, κύριε Κολογού, να προχωρήσει το έργο. Περιβολάμε γιατί του λέγατε αυτό. Να προχωρήσει, σας είπα, χάθηκαν στη μετάφραση, κύριε. Να το βγάλουμε στη δημοσιότητα, τι θα πείτε τώρα. Ελάτε τώρα, κύριε Βεζελιά, τι απειλές είναι αυτές. Μην εκβιάζετε τους υπαλλήλους. Εσείς τι εκβιάζετε. Εδώ είναι έγγραφό τους, είναι δεν είναι δικό μου. Η μελέτη αυτή έχει καταλήξει στη μετάφραση. Δημόσια δεν είναι όλα. Τι είναι. Δημόσια δεν είναι όλα. Και το είδατε. Λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς έχουμε χαθεί στη μετάφραση, κύριε Ερμογιάννη. Προφανώς. Να σας πω. Προφανώς. Να αναβάλουμε πάλι για την εβδομάδα. Όχι. Δεν σας συμφέρονται εσάς που δημοκρατήσατε το έργο ενώ το ξεκινήσατε. Απλά για να βρούμε καλύτερη λύση. Έχουμε τη λύση αυτή που σας λένε οι καλύτεροι. Ελέγχθη από τους ειδήμονες εδώ, από τους μηχανικούς,
ότι κάποιες εργασίες δεν απαιτούν μελέτη αρχικής επάρχειας. Αυτό δεν εκφοβίζει, δεν εκβιάζει κανέναν και δεν το βάζει στον τάκο. Πάμε να καταγράψουμε τις εργασίες αυτές και προϊόντος του χρόνου ξεκινάμε τη μελέτη της αρχικής επάρχειας. Ακριβώς. Δίνοντας την παράταση αυτή που ζητάει. Κανένας δεν εκβιάζεται. Μην χρησιμοποιείτε λέξεις που δεν υπάρχει. Ίσα-ίσα το αντίθετο λέω. Καλύπτω αυτή τη στιγμή την τεχνική υπηρεσία λέγοντας πάμε να κάνουμε αυτά που εσείς συζητήκατε και με προϊόντος του χρόνου κοιτάζουμε για τη μελέτη της αρχικής επάρχειας. Εκτός αν δεν θέλετε να γίνει το έργο. Το είναι μια άλλη ιστορία. Για τους όποιους δικούς σας λόγους. Φαντάζομαι ο κ. Σαλμογιάννης δεν έχει πρόβλημα γιατί το έχει ξεκινήσει. Η πρότασή μου είναι να καταγράψει τεχνική υπηρεσία ανεξαρτήτως ποσοστιαίας σχέσης. Τις εργασίες που μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα τη Δευτέρα, χωρίς μελέτη στατικής επάρκειας, να δοθεί η παράταση αυτή και προϊόντος του χρόνου η Δημοτική Αρχή να ξεκινήσει όποιες διαδικασίες απαιτούνται για να γίνει αυτή η μελέτη στατικής επάρκειας. Τι πιο ξεκάθαρο. Πού πας? Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι τέτοια θέμα διαδικασία. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Δεν είναι θέμα διαδικασία. Κατανοητό. Εδώ, αυτή είναι η πρόταση. Δεν ξέρω. Η πρόταση προφανώς. Δεν ξέρω. Αν θέλετε να υπάρξει και μία δέσμευση ότι σε επόμενη αναμόρφωση θα μπει ένα τέτοιο ποσό για μελέτη της αρχικής επάρχειας, είναι ακόμα καλύτερα. Ο τρίτης της αρχής. Όχι, να σας πω κάτι. Επειδή αυτό το θέμα τώρα μιλάω τόσο μικροφόνου, με τις αρχικές επάρχειες... Συμπληρώστε και αυτή την πρόταση που είναι με τη δέσμευση ότι στην επόμενη αναμόρφωση θα βάλουμε ένα ποσό για τη μελέτη της αρχικής επάρχειας. Επειδή αυτό το θέμα ταλανίζει όλο το ελληνικό κράτος πάρα πολύ καιρό για όλα τα δημοτικά κτίρια κτλ. Υπήρξε και μία. Δεν ακούγεστε, δεν ακούγεστε καθόλου. Δεν ξέρω αν θέλετε να καταλάβετε. Α, εντάξει, εντάξει. Το λέω λίγο. Υπήρξε ένα έγγραφο από την Εθνική από τις ελεγχτές της δημόσιας διοίκησης που ρωτούσε για τι έχουμε απαντήσει. Γιατί έχουμε κάνει κάποιε συζητήσει πάνω στο δημοτικό κτίριο στο σύνολο. Και έχουμε απαντήσει ότι ποιε ενέργειε έχουμε κάνει και σε κρίσει και τα λοιπά. Και έχουμε μιλήσει με του συναδέλφου τη κρίση. Μετά που κάναμε και ένα καμπύλιο του κοινοτεροποίηση. Οπότε λίγο θα πρέπει να μιλήσετε πολιτικά και εσεί στο κρίση. Εμείς έχουμε καθημερινή επαφή, κυρία Λαφουράκη. Να πω, αλλά εξαρτάται από μια ολοκληρωτική. Να πάμε σε επόμενη απάντηση. Λοιπόν, κύριε Ποσχολέτο. Ναι. Η πρόταση της διοίκησης. Κύριο Κουτσάκης. Δεν ακούγεσαι, Μιχάλη. Έλα, Δημήτρη. Ψηφίζουμε την πρόταση τη δική μου ή την πρόταση, κύριε Ριζέλια, την πρόταση είχατε. Πρόταση, με την πρόταση του Δημάρχου. Πρόταση του Δημάρχου. Κύριε Μπερδέση. Υπέρ της πρότασης του Δημάρχου όπως διαμορφώθηκε. Όπως διαμορφώθηκε με τη δέσμευση στην επόμενη αναμόρφωση θα βάλουμε για ποσό για την ελεύθερη. Ναι, ναι. Υπέρ της Δημάρχου. Κύριε Αμογιάννη. Απέχω από τη διαδικασία και θα εξηγήσω και τον λόγο. Θέλουμε πάρα πολύ να γίνει το κήπεδο του Ιωνικού, αλλά για μας προέχει ασφάλεια των ανθρώπων που έχουμε στη Λιβαδιών, αυτών και φυλάδων. Επειδή λοιπόν υπάρχει πόνοια στο έργο από τις τεχνικές υπηρεσίες, θα παίρνουμε από τη διαδικασία. Ο κύριος Βρεζελιάς. Κατά διότι η τεχνική υπηρεσία στο εισαγωγικό της έγγραφο και στην αιτιολόγηση αυτής αναφέρει ρητά ότι κρίνεται απαραίτητη πριν την εκτέλεση αυτών των εργασιών που είναι αναλάβουν ο λάβος, την αποτίμηση τη σεισμική ικανότητα του κτηρίου με την εκπόνηση πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κρίσιμων υποδομών στο γυμναστήριο αυτό, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό καταψηφίζω. Ωραία. 5 υπέρ, 1 κατά. Δεν κρίνεται κατά πλούξη. Καταγράφει. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μπορείτε να φύγετε, κυρία Ζουμπράκη, κυρία Κολογού. Μπορείτε να περιμένουμε.
αποκλείσει του άνθρωπου στο περιβάλλον. Άρα να μείνω. Συγγνώμη, συγγνώμη, κύριε Βουράκη, για απολογού, να μείνετε. Θέλετε να φύγετε όλοι μαζί. Όχι, είναι το δεύτερο θέμα. Θέλετε να περάσουμε στο τρίτο θέμα για να μπορέσουν να αποτελεσπεύσουν τις κυρίες. Τις μετά εγώ τη... Α, μετά δεν είναι. Μετά νόμιζα αυτό, ρε. Τελειώνω μόνο. Θα είχατε τελειώσει. Προχωρήστε στα δεύτερα. Θα περιμένω. Ωραία. Πέντε λεπτά να λύσουν. Μόλις τελειώσουν την οικονομική. Δεύτερο θέμα. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης του έργου με την προεκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας ΣΑΦ. Στο Δήμο Πλατείας Χαλκιδόνας, προϋπολογισμού 49.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στον άξονα προεκπόνησης 2, αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού συζυγίου του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού συζυγίου ΔΕΤΑ 22, της πρόκλησης, της δράσης, της πρόσκλησης, της δράσης σχέδια αστικής προσβασιμότητας. Ο κύριος Λέκας, έχει το λόγο. Είναι αυτό που είχαμε υποβάλει προς, για να πάρουμε τα χρήματα ή είναι για όλους τους Δήμους, κύριε. Για όλους τους Δήμους, είναι κατάλογο. Για όλη την Ελλάδα. Εγκρίνεται. Ομόφωνο. Ομόφωνα σας ευχαριστώ. Τρίτο θέμα. Δώσουμε να διαβάσουμε σαν θέμα. Τρίτη αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Νέας Φραγίδας Νέας Χαλκιδόνας οικονομικού έτους 2022. Κύριος Χοσκολέτος, έχει το λόγο. Είναι η τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού που έρχεται. Αν έχετε κάποια απορία, συζητάμε. Απέχουμε να τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρομοίω. Ωραία. Ομόφωνα. Το τέταρτο θέμα. Κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήματος ΣΚΑΤ, επενδυτικών δαπανών βάσει του άρθρου 15 του νόμου 49-15 του 2022. Λοιπόν, όπως διαβάζετε, υπάρχουν κάποιοι κωδικοί οι οποίοι υλικών, δηλαδή μόνιμων κατασκευών από υλικών που χρησιμοποιούνται από την εταιρική υπηρεσία, οι οποίοι πηγαίνουν από χρηματοδότηση από ΣΑΤ. Αυτό είναι. Κύριος Ετζηλιάς. Ομόφωνο, κύριε Πρέσσα. Πέμπτο θέμα. Είναι το θέμα που έχει ανακύψει με το χώρο που διεκδικούσε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων. Το δικαστήριο απεφάνθη ότι είναι δικό μας. Οι Άγιοι Ανάργυροι τώρα καταφεύγουν στο κτηματολόγιο. Ετούμενοι κάποιο λάθος που έχει κάνει το κτηματολόγιο σε σχέση με την καταγραφή του συγκεκριμένου γεωτομαχείου. Δεν υπάρχει τύχη σε αυτό. Δεν υπάρχει όμως το κτηματολόγιο να δεχτεί ότι έχει καταλάβει την καταγραφή και βεβαίως υπάρχει και η απόφαση του δικαστηρίου που μας δικαιώνει απόλυτα από το χώρο είναι δικό μας. Απλά δίνεται εξοδότηση στους νομικούς του Δήμου να παρευρεθούν το δικαστήριο αυτό και το κτηματολόγιο. Κύριε Υπέρ, ομόφωνο και αυτό. Έκτο θέμα, λήψη απόφαση αποδοχή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένων του Δήμου εξουσιοδότηση δικηγόρου στο Μοναγκλή του Δημοτικού Αθηνών. Είναι η παράσταση που κάνει μέτρων εργαζομένων για την παραμονή στο κημητήριο. Ευχαριστώ, ομόφωνο κύριε Πλέσσα, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ.